χωρίς σημαντικά προβλήματα εκδηλώνεται μέχρι στιγμής το πρώτο έντονο κύμα κακοκαιρίας του 2020 στη Δυτική Μακεδονία. Αν και τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση, οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν οδήγησαν σε χιονόστρωση. Οι δρόμοι σε όλο το Δήμο Κοζάνης είναι καθαροί. Χαρακτηριστική η εικόνα από τα ψηλά του Δήμου. Με τον εικονολήπτη του Flash Μιχάλη Τεμέλκο βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο της Κοζάνης. Πίσω μου διακρίνεται η Εγνατία Οδός, η οποία όπως βλέπετε είναι πεντακάθαρη, ενώ στα παιδινά σημειώνεται από ελάχιστη ως και καθόλου χιονόπτωση. Η έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε στα πιο ορεινά. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του καιρού, όπως μπορείτε να ακούσετε, είναι η εξαιρετικά ισχυρή άνεμη. Ορισμένα προβλήματα σημειώθηκαν στα πολύ ορεινά περιοχών όπως η Φλόρινο, όπου χρειάστηκαν παρεμβάσεις των συνεργείων του Δήμου και της περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Βέβαια, από νωρίς σήμερα το πρωί, εκχειονιστικά μηχανήματα της περιφέρειας και των περιφερειακών οντήτων βρισκόταν στο οδικό δίκτυο, τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, που είναι και ευθύνη και αρμοδιότητα της περιφέρειας, έτσι ώστε να βρίσκεται το οδικό δίκτυο στο καλύτερο δυνατό σημείο. Δεν υπήρξαν αναφορές για προβλήματα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο ευθύνης της περιφέρειας και αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα παρουσιάζουν ύφεση. Άρα η χιονόπτωση δεν προκάλεσε προβλήματα σε δρόμους, χρειάστηκε όμως κάποιες επεμβάσεις από τα αρμόδια συνεργεία για να καθαριστούν δρόμοι στα πολύ ορεινά, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς και τα οχήματα, τα μηχανήματα, τα χιονιστικά της περιφέρειας που ενημερώθηκαν από χθες για την επικείμενη μεταβολή του καιρού, από νωρίς το πρωί, όπως είπα, βρέθηκαν σε όλο το οδικό δίκτυο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα είτε ρίχνοντας αλάτι είτε κάνοντας αποχιονισμό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις επόμενες ώρες. Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης αναμένεται εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα σε περιοχές όπως η Φλόρινα οι συνθήκες να αγγίξουν τα όρια του ολικού παγετού. Σε συνδυασμό με τις χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις που θα σημειωθούν, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν παγίδες πάγου στους δρόμους. Προσοχή χρειάζεται από οδηγούς και πεζούς. Το πρώτο κύμα μπορούμε να πούμε ότι πέρασε. Βέβαια, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται πως και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα της Πέμπτης θα σημειωθούν κάποιες παροδικές ή ασθενείς χιονοπτώσεις, πρόσκαιρα ίσως και στα χαμηλότερα υψόμετρα. Όμως αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι πως αύριο το πρωί, το πρωί της Πέμπτης δηλαδή, οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται υπό του μηδενός, σε χαμηλά επίπεδα. Πιο χαμηλά βέβαια θα είναι στα βόρεια τμήματα της περιφέρειας, στην περιοχή της Φλόρινας, μείον 6, μείον 7 βαθμούς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ για την περιοχή της Κοζάνης και των Γρεβενών στους μείον 2 και μείον 3 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας για αύριο το πρωί. Η μέγιστη τιμή δεν θα ξεπεράσει τους 2 βαθμούς στην Κοζάνη, ενώ στην περιοχή της Φλόρινας θα επικρατήσουν συνθήκες ολικού παγετού. Επομένως, καλό θα είναι να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί στις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο. Ισχυρός παγετός στα βόρεια, όπως είπαμε, νωρίς το πρωί. Εμείς ενημερώσαμε τις υπηρεσίες μας να βρίσκονται σε ετοιμότητα και βέβαια θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και αύριο νωρίς το πρωί, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον παγετό.